Κρίσιμη ημέρα ξημερώνει αύριο για την ΔΕΗ, καθώς αναμένεται να ανακοινωθεί η έκθεση του ορκωτού λογιστή για την βιωσιμότητα ή μη της επιχείρησης, εξαιτίας βεβαίως του ταμιακού ελλείμματος των 950 εκατομμυρίων ευρώ. Για το θέμα αυτό κοντά μας είναι ο Χρήστος Κολώνας, συντάκτης ρεπορτάζ ανάπτυξης από τα Νέα. Χρήστο, καλησπέρα. Καλησπέρα Γέννη, καλησπέρα κυρίε και κύριοι. Τι περιμένουμε ουσιαστικά, τι θα σημάνει αυτή η έκθεση του ορκωτού αύριο. Τραβάμε την πρίζα από την επιχείρηση ή συνεχίζουμε παρακάτω. Αύριο το απόγευμα, λοιπόν, μετά τη λήξη τη συνεδρία του χρηματιστηρίου, η ΔΕΗ θα ανακοινώσει τα εξαμηνία οικονομικά τη αποτελέσματα για το διάστημα από τον Ιανουάριο μέχρι και τον Ιούνιο. Αυτά τα οικονομικά αποτελέσματα θα συνοδεύονται από την έκθεση του ορκωτού λογιστή, ο οποίο θα κάνει τι παρατηρήσει του επί των ε, καταστάσεων τη εταιρεία. Ακριβώ. Οι πληροφορίε λένε ότι ο ορκωτό λογιστή δεν θα εγείρει όπω έκανε το 2018 ζήτημα. Να αμφισβητήσει μάλλον τη δυνατότητα συνέχιση τη λειτουργία τη εταιρεία, πράγμα που σημαίνει ότι η ΔΕΗ ξεπερνά τον κάβο, όπω ευχόντουσαν και πιστεύανε και λέγανε και σχεδιάζανε με τα μέτρα που λάβανε η κυβέρνηση και η νέα διοίκηση τη εταιρεία. Είχαν αποτέλεσμα ουσιαστικό οι αυξήσει των τιμολογίων, οι πρόσφατε που είδαμε, καθώ βεβαίω και οι περικοπέ ή, να το πω έτσι, οι διακοπέ στο ρεύμα σε εκείνου που δεν οφείλαν ε, είχαν αποτέλεσμα. 490 εκατομμύρια ευρώ έβαλ, θα βάλει μάλλον στο Ταμείο της ΙΔΕΗ σε δωδεκάμενη βάση, γιατί και το έλλειμμα των 950 εκατομμύριων ευρώ... Οι προβλέψεις αυτέ. αυτές. Ναι. Από το Σεπτέμβριο μέχρι το, που έγιναν οι αυξήσει μέχρι τον Δεκέμβριο θα βάλει ένα μέρος αυτού του ποσού. Σε δωδεκάμενη βάση θα μαζέψει 490 εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα. Το έλλειμμα επίσης είναι 950 εκατομμύρια ευρώ σε δωδεκάμενη βάση. Άρα μαζεύει τα μισά χρήματα. Από εκεί και πέρα Χρειάζονται και άλλα μέτρα τα οποία θα πρέπει να λάβει η κυβέρνηση και ΔΕΗ. Όπω για παράδειγμα, θα φέρει νομοθετική ρύθμιση η κυβέρνηση που θα δώσει 200 εκατομμύρια ευρώ στην εταιρεία από παλιέ οφειλέ για παροχή υπηρεσιών κοινή ωφέλεια. Αυτά γιατί έμειναν στο, στα ζήτητα και δεν πληρώθηκαν την περίοδο που έπρεπε να πληρωθούν. Δηλαδή, οι υπηρεσίε κοινή ωφέλεια γιατί δεν αποδόθηκαν στη ΔΕΗ. Το 2011 είναι αυτέ οι παλιέ υπηρεσίε κοινή ωφέλεια. Ήταν. Ε... Κοντά στην προεκλογική περίοδο, αν θυμάμαι. Και τότε η, τότε η κυβέρνηση προτίμησε να μην λάβει αυτό το πολιτικό κόστο και άφησαν αυτό το, αυτές τι οφειλές να συσσωρεύονται. Και τώρα θα δοθούν αυτά τα χρήματα. Άρα λοιπόν αύριο είναι κρίσιμη ημερομηνία. Είναι κρίσιμη ημερομηνία. Δεν, Δεν σημαίνει ότι η ΔΕΗ ξεπερνά τον κίνδυνο. Σε καμία περίπτωση τονίζουν αρμόδιε πηγέ. Σημαίνει ότι περνά τη δυσκολία και το κρίσιμο κομβικό σημείο του να καταγγείλουν οι τράπεζες τα δάνεια και άλλα να σκάσει η επιχείρηση, χρειάζονται και άλλα μέτρα, χρειάζεται επιχειρησιακό σχέδιο για την ανάπτυξή της. Αυξήσεις όμως για την ώρα άλλες, από ό,τι φαίνεται, δεν θα χρειάζεται να γίνουν. Πώς το πάρων. Χρήστο να σας ευχαριστούμε πολύ.